Χαίρετε ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιο είδο ειδωλολατρεία, μορφή ειδωλολατρεία. Επειδή υπάρχει πολλές μορφές ειδωλολατρεία που χρειάζομαι γνώση του Ευαγγέλιου της Γραφή για να κατανοούμε ώστε να προσέχουμε να μην κάνουμε αυτό επειδή θα αμαρτήσουμε ενώπιον του Θεού σε άγνοια. Επειδή η ειδωλολατρεία είναι μεγάλη αμαρτία, δηλαδή έχεις άλλο Θεό στη ζωή σου αντί να έχεις μόνο ένα που είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπο Ιησού Χριστό. Άρα όταν εσύ έχεις ειδωλολατρεία στη ζωή μου, είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις με άγνοια τον έχεις, να το ξέρεις ότι ζεις με αμαρτία και καταδικάζεται. Και το Ευαγγέλιο λέει ότι όσο ίδιο είπε μέσω Ευαγγέλιο ότι ο άτομα που έχει ειδωλολατρεία, δηλαδή έχει άλλο Θεό που κυβερνάει τη ζωή του, όταν έχει ανάγκη τη βοήθεια από τον αληθινό Θεό, δηλαδή από εμένα λέει ο Θεό, δεν θα το ακούσω. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει το αληθινό Θεό τον άνθρωπο που έχει ειδωλό στη ζωή του, δηλαδή έχει άλλο Θεό που τον εκτιμάει τη ζωή του και μετά μόνο τα χρειάζεται βοήθεια στη στιγμή τη καταστροφή να ζητήσει από τον αληθινό Θεό, δεν θα το δεις αυτό, λέει ο Θεό. Γι' αυτό ας προσέχουμε σε κάθε μορφή ειδωλολατρεία είδο. Να σας πω και τι είδο ειδωλολατρεία τώρα μιλάω. Μαγεία. Μαγεία είναι άλλο είδο ειδωλολατρεία. Δηλαδή, ο άνθρωπο ελπίζει ότι όταν κάνει μαγεία, εκείνο θα δώσει σαφή απάντηση ότι θα του δώσει αυτό που θέλει. Επειδή ελπίζει σε μαγεία τόσο πολύ, τότε η μαγεία γίνεται είδωλο, Θεό στη ζωή του. Και αυτή είναι μεγάλη αμαρτία και σοβαρό επειδή έχεις άλλο Θεό εκτός από τον αληθινό Θεό. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν άγνοια, δεν έχουν ιδέα ότι πράττουν τα μαγεία, έχουν άλλο Θεό στη ζωή του, δηλαδή είδωλα. Επειδή ελπίζω στη μαγεία που κάνει πάρα πολύ και περιμένω με ελπίδα, αλλά αυτό γίνεται είδωλο και άλλο Θεό στη ζωή σου. Και κάθε μορφή που είναι σαν αεροσκόπιο, καφεντάκι όπως πίνουν οι άνθρωποι καφέ και μετά κοιτάζουν να λέει στη τίκη σου, όπως οι άνθρωποι κάμου, ναι, βλέπω ότι η τίκη σου θα γίνει έτσι, κοιτάξτε να δείτε όλα αυτά είναι είδωλο. Είδωλο επειδή ο άνθρωπος ελπίζει σε αυτά. Και ο άνθρωπος βάλει πολλή ελπίδα, περιμένει ότι θα πάρει κάτι, ότι θα έχει κάτι καλό από εκεί. Αντί να περιμένει μόνο από το Θεό, τότε γίνεται είδωλο στη ζωή σου. Γι' αυτό πρόσεχε από κάθε μορφή είδωλο. Αλλά δεν μπορεί να το ξέρεις χωρίς να έχει γνώση του Θεού στη καρδιά σου. Χρειάζεσαι να έχει γνώση του Θεού στη ζωή σου, τη γνώση του Ευαγγέλιου. Χρειάζεσαι να έχει γνώση της Αγίας Γραφής σε σένα. Αλλά όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, είναι ο ίδιος ο Θεός που είναι αόρατο, όταν σε αποκαλύπτει δυσνοητά. Γι' αυτό χρειάζεσαι να ακούς αυτά που μιλάω κάθε μέρα, παρόλο που μιλάω για διαφορετική θέμα, ναι, που όλα που είναι μέσω Ευαγγέλιο. Επειδή τώρα δεν ξεκίνησα ακόμα να βάλω και τα εντάφια για που μιλάω, όμως το πέρασμα του χρόνου θα ξεκινήσω, επειδή ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα σε άγνοια στην Αγία Γραφή, είναι αματής ακόμα, δηλαδή δεν διάβαζα ποτέ την Αγία Γραφή, γι' αυτό προσπαθώ να μιλάω μόνο χωρίς εντάφια, όμως πέρασμα του χρόνου να αρχίζω να σας δώσω τα εντάφια και με τη χάρη του Θεού να σας εξηγήσω με βαθιά όπως με αποκαλύπτει ο Θεός, επειδή ο Θεός αποκαλύπτει. Και εσύ όταν θα το δεχτεί θα σε αποκαλύψει και εσύ ο Θεός το ίδιο όπως και εμένα με αποκαλεί, επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη. Θα σου δώσει και χάρη όπως και δίνει με εμένα και μπορεί και παραπάνω από εμένα, ό,τι θέλει ο Θεός. Επειδή δεν είμαι ούτε εγώ που τα διατάζω, ούτε κανένα άλλο, αλλά ο Θεός όπως θέλει, όπως ευαρεστεί και του ταπεινώ ο Θεός δίνει χάρη πιο πολύ. Γι' αυτό προσέχετε από κάθε μορφή είδωλα. Μην έχεις ένα αντικείμενο που έχεις ελπίδα να λες ότι βάλω τούτο σταυρό εδώ, τούτο σταυρό με προστατεύει όπως αλυσίδα στο λαιμό σου. Πρόσεχε, ο Θεός δεν είναι μικρό σταυρούλι αλυσίδα στο λαιμό. Ο Θεός δεν είναι μικρό βρακιόλι στο κέρι σου. Ο Θεός είναι αόρατο και είναι έντοξο βασιλιά. Μην το παρομοιάζεις με ένα βρακιόνια
e μια αλυσίδα. Αλλιώς θα κάνεις είδωλο με άγνοια σου και είναι μεγάλη αμαρτία, θα καταδικαστείς. Επειδή όταν δεν μετανοείς με την αμαρτία του είδωλο, δεν μπορεί να έχει σωτηρία. Θα κατήσει για αιώνια. Όλοι οι ειδωλολάτρες, λέει η γραφή, θα πάνε στη κόλαση. Γι' αυτό μπείτε, δεκτείτε την αλήθεια του Ευαγγελίου για να σε φωτίζεις, για να ξέρεις όλες μορφές ειδωλολατρεία. Για να μην πέσεις η παγίδα μέσα στη άγνοια σου, να έχεις η ειδωλολατρεία στη ζωή σου, επειδή ο Θεός δεν πρόκειται να σ' ακούσει εσένα, επειδή κάθε άνθρωπο που έχει άλλο Θεό, ειδωλο, είτε με άγνοια είτε ξέρει, ο Θεός δεν μπορεί να τον ακούεις. Όταν χρειάζεται βοήθεια και ζητάει από το Θεό, ο Θεός θα του πει ότι αφού έχεις άλλο Θεό στη ζωή σου που τον εκτιμάει, δηλαδή ειδωλο, ζήτα από το Θεό σου, όχι από εμένα. Και τα ειδωλα δεν έχουν δύναμη, δεν μπορούν να βοηθήσει ούτε εσένα ούτε κανένα. Άρα θα είναι μεγάλη απογοήτευση και μεγάλη καταστροφή αν ο Θεός δεν απαντάει εσένα, αν ο Θεός δεν θέλει να σε βοηθήσει, ούτε ο ειδωλο που εσύ έχεις δεν μπορεί ούτε έχει δύναμη να σε βοηθήσει. Γι' αυτό ας προσέχουμε από κάθε μορφή ειδωλα στη ζωή μας, είτε με άγνοια, όπως σας είχα πει. Τώρα είναι δύο φορές που μιλάω στα ειδωλα, θα σας μιλήσω ξανά, επειδή υπάρχει πολλά μορφή ειδωλα που οι άνθρωποι του κόσμου είναι εντελώς σε άγνοια, γιατί εξαιτία τη έλλειψη γνώση του Ευαγγέλιο, στα βάτια που αποκαλύπτει μόνο ο Θεός. Αλλά το Ευαγγέλιο μας λέει γενικά εντολές του Θεού, όμως το Πνεύμα του Θεού, που είναι Πνεύμα του Άγιου, μας αποκαλύπτει με λεπτομέρειες όλα τα βάτια στη καρδιά μας όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό, ώστε να μην πέσουμε με άγνοια σε κάθε είδο αμαρτία και ειδωλολατρεία, που είναι πρώτο και μεγάλη αμαρτία, επειδή είναι πρώτο ανάμεσα σε εντολές που έδωσε 10 ο Θεός, και ο Θεός απαγόρευε να μην έχουμε κανένα άλλο Θεό, ούτε καμία ίκνο είδωλο στη ζωή μας. Που να έχουμε ελπίδα, εκτός από ελπίδα μας, πρέπει να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό μετανοείται από κάθε ειδωλολατρεία εκεί στη ζωή σου με άγνοια. Σταμάτα από αυτό σήμερα, αν τον έχεις. Μετανόησε, ζήτησε συγχώρεση. Πέταξε κάθε αλυσίδα βρακιώνα που εσύ έχεις ελπίδα πάνω σε αυτό. Κοίταξε, μπορεί να βάλει αλυσίδα, αλλά σαν ατομορφιά, όχι να βάλεις να έχεις ελπίδα ότι σε προστατεύει. Πρόσεκε, επειδή έτσι θα γίνει ειδωλό σου, Θεό σου. Γι' αυτό μετανόησες. Αν έχεις άλλο ειδωλό που ελπίζεις εσύ, σταμάτα που να ελπίζεις σε αντικείμενα, σταμάτα που την ελπίζεις στο οροσκόπιο, σταμάτα που να ελπίζεις σε καφεντάκι που σου μιλάει σαν προφητεία, αλλά να ελπίζεις μόνο στο Θεός, για να μην έχεις ίδρο στη ζωή σου και να μην αμαρτάνεις με μεγάλη αμαρτία προς σας ο Θεός. Ότι όταν σε συγχωρέσει, ζήτησε συγχώρεση, ανήκε σε ίδωλο, ανέκεις και σταμάτα ότι όταν σου δώσει κάρι. Για σήμερα σας αφήνω εδώ, ο Θεός να σας ευλογείται.